Το δρόμο έχει σπείρει στην τοπική κοινότητα του Σίδνεϊ η θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε ένας 59χρονος από έναν 22χρονο μιμητή των τζιχαντιστών. Ο άτυχος άνδρας που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του τη στιγμή της επίθεσης δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι μέσα σε πάρκο της Αυστραλιανής Μεγαλούπολης και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης στη συνέχεια προσπάθησε να τραυματίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ο 22χρονος επιτέθηκε και σε εκείνους λίγο πριν τελικά τον εξουδετερώσουν και τον συλλάβουν. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για τις τρεις γυναίκες του Ισλαμικού κράτους που συνέλαβαν οι γαλλικές αρχές και ήθελαν να αιματοκυλήσουν το Παρίσι. Ο τρομοκρατικός πυρήνας που βρισκόταν πίσω από το όχημα γεμάτο φιάλες που βρέθηκε στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων δεχόταν τις εντολές του κατευθείαν από τους τζιχαντιστές της Συρίας, ενώ μία εξ αυτών ήταν αραβωνιασμένη με τον σφαγέα του ιερέα στην Νορμανδία. Το θάνατο ήθελαν να σκορπίσουν δύο νεαρά αδέρφια στο Λονδίνο που σχεδίαζαν λουτρό αίματος με αυτόματα όπλα σε κεντρικό σημείο της πόλης. Πηγή της αρρωστημένης τους έμπνευσης οι περσινές επιθέσεις στο Παρίσι, ενώ ο νεότερος αδερφός, ένα 19χρονο αγόρι, ήθελε να γίνει βομβιστής αυτοκτονίας στην καρδιά της εγγλέζικης πρωτεύουσας. Τρομοϊστερία και στο Βέλγιο μετά τις αποκαλύψεις του εφήβου που είχαν συλλάβει οι αρχές μετά από βίντεο μίσους πως τζιχαντιστές σχεδίαζαν μακελιό σε εμπορικό κέντρο χρησιμοποιώντας αλυσοπρίωνα. Εξάλλου μόνιμη θα είναι πλέον η παρουσία της αντιτρομοκρατικής στα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας υπό το φόβο της τρομοκρατικής απειλής. Σοκ προκαλούν οι πρόσφατες αποκαλύψεις του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών Τόμας Ντε Μεζιέρ ότι στη χώρα ζουν 520 φανατικοί Ισλαμιστές που μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις ανά πάσα στιγμή επί γερμανικού εδάφους.